Οι Ουκρανοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εκτεταμένα και διαδοχικά blackout, καθώ η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά συνεχώ κρίσιμε υποδομέ τη χώρα. Τους τελευταίους μήνε, παράλληλα με τι εδαφικέ επιτυχίε των δυνάμεών τη στα ανατολικά και βορειοανατολικά τη χώρα, ο Ρωσικό στρατό έχει εντείνει και τι επιθέσει του κατά του ενεργειακού δικτύου τη χώρα, όπω αναφέρει η TheGuardian.com. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μόνο τον τελευταίο μήνα η Ρωσία είχε καταστρέψει πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο τις χειρότερες διακοπές ρεύματος από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Ολόκληρε περιοχέ τίθενται πλέον εκτό δικτύου ηλεκτροδότηση μένοντα το σκοτάδι για εξοικονόμηση ενέργεια. Ο Ζελένσκι ζήτησε από του δυτικού συμμάχου να επιταχύνουν τι παραδόσεις συστημάτων αεράμινας, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να αντιμετωπίσει τα ρωσικά χτυπήματα. Η Ουκρανία διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα συστήματα Patriot που παρέχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Γερμανία. Από τότε που ο Ζελένσκι έκανε επανειλημμένες εκκλήσεις για πρόσθετα αμυντικά όπλα, η Γερμανία, η Ρουμανία και οι Ηνωμένε Πολιτείες δεσμεύτηκαν να στείλουν στο Κιεβό ένα σύστημα Patriot. Μέχρι να φτάσουν αυτέ οι παραδόσει, αναμένεται ότι οι συστηματικέ επιθέσει στι υποδομέ ηλεκτρική ενέργεια θα συνεχιστούν, αναγκάζοντα του ανθρώπου στο Κίεβο να αυτοσχεδιάζουν. Αν και πολλέ χώρε έχουν ανακοινώσει την αποστολή περαιτέρω πυράβλων Patriot, οι παραδόσει φαίνεται πω καθυστερούν και οι επιθέσει στι υποδομέ ηλεκτρική ενέργεια τη χώρα συνεχίζονται. Πολλοί δεν εκφράζουν φόβου για όσα θα ακολουθήσουν στου ψυχρότερου χειμερινού μήνε, όταν και η ζήτηση αναμένεται να Αυξηθεί. Ο Σέρχη Κοβαλένκο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Προμηθευτή Ενέργειας για ΑΣΝΟ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ουκρανοί μπορεί να έχουν ρεύμα για 6 ή 7 ώρες την ημέρα το χειμώνα, εάν το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας παραμείνει πάνω από το 35%. Την Κυριακή η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στην πόλη της Σεβαστούπολης στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας με πέντε πυράβλους ατάκμς που προμήθευσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 100 άλλους. Το Υπουργείο Άμυνα είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε προμήθευσαν στην Ουκρανία πυράβλου ΑΤΑΚΜ, ήταν κυρίω υπεύθυνε για την πυραυλική επίθεση και δεσμεύτηκαν να αντεπιτεθούν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.